Έχουν ξεκινήσει εδώ και μισή ώρα τουλάχιστον να προσέρχονται σταδιακά άτομα της ηλικιακής ομάδας 30 με 39 ετών. Να σημειώσουμε ότι μέχρι χθες το μεσημέρι τουλάχιστον 100.000 άτομα της ηλικιακής ομάδας που σας προανέφερα είχαν δηλώσει μέσω της πλατφόρμας ότι θέλουν να εμβολιαστούν. Να πούμε ότι γίνεται η πρώτη δόση τώρα, των περισσότερων η δεύτερη δόση αναμένεται τον Ιούλιο. Στο συγκεκριμένο εμβολιαστικό κέντρο το οποίο βρισκόμαστε στο Περιστέρι έχουν προγραμματιστεί για σήμερα τουλάχιστον για τις ηλικιακές ομάδες αυτές γύρω στα 300 εμβόλια, οι περισσότεροι με τους οποίους έχουμε μιλήσει από χθες, όπου έλαβαν και τα μηνύματα, είτε μέσω του φαρμακοποιού τους, με τον οποίο κατάφεραν να κλείσουν το δικό τους ραντεβού, αλλά και μέσω της άλλη συνταγογράφησης, δηλώνουν αισιόδοξοι, θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, ανεξάρτητα αν είναι της AstraZeneca. Αλλά είπαν ότι όποιο εμβόλιο και να προέκυπτε, θα το έκαναν με μεγάλη χαρά. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κίνηση από ώρα σε ώρα, όχι μόνο εδώ στο Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου, αλλά και στα υπόλοιπα. Και να δούμε φυσικά αν θα μείνουν πίστοι, δηλαδή αν θα έρθουν τελικά να κάνουν το εμβόλιο. Γιατί δυστυχώς και τις προηγούμενες και το προηγούμενο διάστημα είδαμε πάρα πολλούς να δηλώνουν να έρχεται η μέρα για να κάνουν τον εμβολιασμό, ναι. Ωστόσο δεν προσέρχονται.